34.000 περισσότεροι τουρίστες ήρθαν τον Ιούνιο στην Κύπρο σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Μεγάλη άνοδος καταγράφεται από τη ρωσική αγορά, ενώ υπάρχει μείωση τουριστών από Ελλάδα, Γερμανία και σκανδιναβικές χώρες. Φιλοξενούμε στις τομές τα γεγονότα τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΕΞΕ, τον κύριο Ζαχαρία Ιωνίδη. Καλώς ορίσατε στις τομές. Καλησπέρα, καλώς σας βράδυ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Και καλά να περάσουν την τηλεφωνία μας. Λοιπόν, γιατί έχουμε μείωση από σκανδιναβικές χώρες, Ελλάδα και Γερμανία, κύριε Ιωνίδη, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί? Ακριβώς χάσαμε την ανταγωνιστικότητά μας, ιδιαίτερα από αυτές τις αγορές. Φυσικά για την ελληνική αγορά υπάρχουν και τα γνωστά προβλήματα στην οικονομία. Θα έλεγα όμως ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, διότι είναι και μια παγίδα αυτή. Διότι αξιόπιστα, τεκμηριωμένα τα στοιχεία μεν, αλλά συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο μήνα πάντοτε της περασμένης χρονιάς. Που ήταν οι πρώτοι 2-3 μήνες αμέσως μετά τα γνωστά τραγικά και συγκλονιστικά γεγονότα του Eurogroup, που καθήλωσαν ουσιαστικά τη ροή των κρατήσεων και των αφίξεων και συνεπώς θα πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά. Ό,τι γενική εικόνα λέτε. Ποιες περιοχές προτιμούν έτσι οι τουρίστες, υπάρχει πληρότητα στα ξενοδοχεία? Θα έλεγα ότι η περιοχή η οποία είναι ίσως και πρωταγωνιστή φέτος είναι της Ελεύθερης Αμοχώς, του Αγία Νάπα Πρόταρας, όπου εκεί είναι και ιδιαίτερη προτίμηση του ρωσικού τουριστικού ρεύματος και έχουν διοχετευθεί περισσότερες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ μέχρι και πέρυσι διαμοιράζονταν στα δύο αεροδρόμια μας. Και γι' αυτό η Πάφος φέτος παρουσιάζει κάπως αισθητά μειωμένες πληρότητες σε σχέση με την περσινή καλοκαιρινή περίοδο. Αφήνουν χρήματα οι Ρώσοι, κύριε Ιωνίδη? Οπωσδήποτε, από την κατακεφαλή δαπάνη που γίνεται μέσω της Στατιστικής Υπηρεσίας η έρευνα καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι κατά μέσο όρο ο Ρώσος τουρίστας αφήνει σχεδόν 1.000 ευρώ κατά τη διαμονή του στις διακοπές, ενώ ο μέσος όρος από όλες τις εθνικότητες είναι στα γύρω στα 700-750 ευρώ. Οπωσδήποτε είναι αγορά προτεραιότητας. Πιστεύουμε ότι έχει ακόμη δυναμική να δώσει και περισσότερο τουριστικό ρεύμα προς το νησί μας, αλλά θα έλεγα ότι η στόχευσή μας θα πρέπει να είναι να δώσουμε την συλλογική προσπάθεια για επιμήκυνση της καλοκαιρινής περίοδου, ώστε από τους 6 με 7 μήνες να πάμε στους 9 ή δυνατόν και 10 μήνες σεζόν. Παλαιότερα το είχαμε αυτό, ναι, τη δεκαετία του 80, και να επικεντρωθούμε ακριβώς στο τρίπτυχο που όπως θέσαμε στο όραμά μας και το με το οποίο συμμερίζονται και οι άλλοι τουριστικοί εταίροι, αλλά και η Τρόικα συμμερίζεται, ναι, μέσω της μακρόπνοης στόχευσης και τι στρατηγικής. Τι λέει η Τρόικα για τον τουρισμό? Λέει ότι ο τουρισμός είναι ο τομέας της οικονομίας που μπορεί ακριβώς να οδηγήσει την οικονομία σε επανεκκίνηση και αναπτυξιακή πορεία. Πάντως, ακούμε πολλές φορές φωνές ότι είναι λίγο ακριβά τα ξενοδοχεία για τους Κύπριους, άλλες τιμές στους ξένους. Εσείς από τη μεριά σας λέτε ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε πολύ μεγάλα έξοδα, λέτε κυρίως για το ρεύμα, που είναι ένα σοβαρό έξοδο για εσάς. Λέμε κυρίως, κυρία Αλεξανδρινού, στο φάσμα των κόστων, φορολογιών και, ναι, τελών που επιβάλλονται στην κοινωνία. Τι μπορεί να γίνει εκεί, μπορεί να γίνει κάτι? Βεβαίως, και είναι εδώ που και η ίδια η Τρόικα το τονίζει. Ο τομέας του τουρισμού είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει την οικονομία σε επανεκκίνηση και αναπτυξιακή πορεία, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Και η ανταγωνιστικότητα έχει όνομα, έχει περιεχόμενο, έχει συστατικά στοιχεία. Και αυτά άπτονται τόσο του λειτουργικού κόστους, τόσο του κόστους χρήματος των δανειοδοτήσεων μας, τόσο του κόστους τροφοδοσίας. Θα λυθούν αυτά. Διαβάζοντας τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, άκουσον, είμαστε η ακριβότερη ευρωπαϊκή χώρα όσον αφορά το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε τα ακριβότερες τιμές γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρώπη. Τα τρέχετε αυτά να τα λύσετε, κύριε Ιωνίδη, γιατί υπάρχουν, και πιέζουμε, τα ξέρετε. Πιέζουμε, ναι, ώστε να δοθούν εκείνες οι ευκαιρίες και οι διέξοδοι και υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας πρίκησε με τόση ηλιοφάνεια. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτοπαραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, η μέθοδος του net metering που θα μειώσει δραστικά το κόστος ενέργειας. Ανοίγμα της αγοράς ηλεκτρισμού για να μπουν ανταγωνιστές και να έχετε μια δεύτερη επιλογή, κύριε Ιωαννίδη. Και αυτό δείχνει τα θετικά αποτελέσματα στην οικονομία λόγω και των εμπειριών από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Η αντίστοιχή μας της Τουρκίας σε συνέδρια που συνομιλούμε δεν είναι τυχαίο, γιατί η Τουρκία πρωταγωνιστεί τα τελευταία 15 χρόνια στο μεσογειακό τουρισμό. Άνοιξε την αγορά της ενέργειας με τους δύο κύριους τροφοδότες πλέον
και μέσω του ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε, μείωσαν το κόστος ενέργειάς τους κατά 30%. Μακάρι να έρθει αυτή η ώρα που θα μπορείτε να δώσετε γενικότερα και τις καλύτερες τιμές και μακάρι να φέρουμε και πίσω αυτούς που χάσαμε. Δεν επαναπαυόμαστε. Ακριβώς το τρίπτυχο. Καταλήγω, ανάκτηση του χαμένου εδάφους από τις παραδοσιακές αγορές. Και απλώς να σας πω ότι αθρηστικά, σε σύγκριση με τη χρονιά ρεκόρ της κάθε αντίστοιχης αγοράς προς την Κύπρο, χάσαμε πέραν του ενός εκατομμυρίου 100.000 τουριστών. Και δεύτερο, η ενίσχυση των υφιστάμενων αγορών που έχουν ακόμη τεράστια δυναμική προοπτική. Και τρίτη πτυχή του οράματος είναι η διείσδυσή μας σε νέες αγορές. Έχουμε αεροπορικές εταιρείες που μπορούν να μας προσφέρουν το άνοιγμα σε αυτές τις αγορές και από τα 2,5 μπορούμε να πάμε στα 3,5 εκατομμύρια τουρίστες ετήσια στην επόμενη πενταετία. Τον μπορούμε. Φτάνει να δουλέψουν συνειδητά όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ και την εδώ παρουσία σας.